Επιστρέψαμε, Επιστρέψαμε εδώ. Ποδαρικό κάνουμε με τον κύριο Βορύδη. Να mm -hmm. δούμε πώ θα πάει η χρονιά. Γεια σα <laughs> κύριε Υπουργέ. Υπουργέ. Καλή, Υπουργέ. Υπουργέ. Καλή, Υπουργέ. Καλή, Υπουργέ. Καλή, καλή σεζόν. Καλή να είμαστε καλά. Με υγεία. Υγεία. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, γιατί σε 20 λεπτά πρέπει να είστε στο Υπουργικό. Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο με τα ελληνοτουρκικά, κύριε Υπουργέ. Ανησυχείτε. Γιατί τώρα οι Τούρκοι βγάλανε άλλο θέμα για το Καστελόριζο. Το Τούρκοι όμω το βγάζουν. συνεχώ. Ε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια και έχει γίνει σαφέ και σε επίπεδο διεθνού κοινότητα το ποια είναι η πολιτική τη Τουρκία. Η πολιτική τη Τουρκία είναι μια ανερμάτιστη νομικά πολιτική. Mm -hmm. Δεν έχει κανένα έρισμα ούτε στο διεθνέ δίκαιο ούτε πουθενά. Το μόνο πραγματικό ζήτημα το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να συζητηθεί, που είναι το ζήτημα τη φαλοκρηπίδα, δεν θέλω να το συζητήσουν γιατί ανησυχούν για την εξέλιξη του ζητήματο αυτού. Mm -hmm. Και επομένω βάζουν ό,τι πολυπαραγωγικό και πολυπαραμετρικό υπάρχει, το οποίο ξαναλέω δεν έχει βάση. Και θεωρώ ότι αυτό έχει πια γίνει αντιληπτό πρώτον σε επίπεδο διεθνού κοινότητα. Ο εκνευρισμό του πηγάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτό. Ναι. Γιατί κοιτάξτε τώρα. Λέμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει δεν είναι στρατιωτική δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ω τέτοια, πράγματι, δεν είναι στρατιωτική δύναμη, mm -hmm. δεν έχει αμυντική πολιτική. Ναι, αλλά δεν είναι και πολύ απλό το να τα βάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ένα θέμα. Ναι. Με soft πολιτικέ, με πολιτικέ ήπιε διπλωματία, που μπορεί να είναι κυρώσει, που μπορεί να είναι τα μέτρα, που μπορεί να είναι τα εμπορικά. Ναι, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στον κόσμο σε αυτό το πεδίο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ναι. μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν στρατιωτική ισχύ. Ναι. Η Γαλλία είναι μία. Ωστόσο, κύριε, κύριε Υπουργέ, μπορεί ο Ερντογάν εκτό από αυτό που είπατε, δηλώσει που γνωρίζουμε γιατί γίνονται, να προχωρήσει και σε κάτι παραπάνω και υπάρχει ανησυχία γι' αυτό. Και εννοούμε μια εμπλοκή. Νομίζω ότι πρώτον δεν μπορεί εμπλοκή. να το αποκλείσει κανεί αυτό. Α. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να σα πω είναι ότι γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ετοιμότητα από την πλανητική πλευρά. Το γεγονό ότι ο στόλο είναι όλο έξω, διαρκώ εκεί, ακριβώ δείχνει αυτή την ετοιμότητα. Το γεγονό ότι, παραδείγματο χάρη, έρχονται γαλλικά μαχητικά που βρίσκονται στην περιοχή, βρίσκονται στην Κύπρο, mm -hmm. φανερώνει δείχνει, α, αυτή την ετοιμότητα. Mm -hmm. Φυσικά. Και αυτό είναι που δημιουργεί, αν θέλετε, και τι Φραστικέ επιθέσει και αντιδράσει τη Τουρκία. Οι οποίε θεωρεί Κάτι... ότι θα μείνουν στο φραστικό επίπεδο. Όχι, σα λέω, δεν το πω, δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί mm -hmm. αυτό, θα δούμε. Εκείνο το οποίο λέμε εμεί σαν Ελλάδα, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι εμεί είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε, αλλά η συζήτηση αυτή περιλαμβάνει πρώτο την αποκλιμάκωση, δηλαδή η συζήτηση υποκαθιστώ απειλών δεν μπορεί να γίνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτον να φύγουν. Τα ορουκρέι, ναι, οι δηλώσει, οι φραστικέ οξύτητε. Να είναι εν μέρες μέρε να κάνει βόλτε. Η απάντηση εδώ είναι η εξή. Ακούστε. Λοιπόν, εφόσον πλέει σε διεθνή ύδατα, κανεί δεν μπορεί να του πει να μην πλέει σε διεθνή ύδατα. Εντάξει, είναι σε διεθνή ύδατα. Το αν τώρα διεξάγει έρευνε ή δεν διεξάγει έρευνε, με δύο λόγια, αναγγίζει η φαλοκρηπίδα, αυτό είναι κάτι. Το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει διαπιστώσει. Δεν έχει διαπιστώσει έρευνε. Δεν ακουμπάει η φαλοκρηπίδα. Ε, αλλά Μάλιστα. είπε ο κύριο. ο ε... σύμβουλο ε... του Πρωθυπουργού. Να. Ο οποίο τα είπε και τα ξύπε, από ό,τι κατάλαβα. Παρετήθηκε, ναι. δεν τα ξύπε. Ναι. Όχι, ναι. Τα, τα παρετήθηκε αφού τα είχε ξεπεί. Ναι. Είπε ναι. ότι παρεμηνέθηκαν οι δηλώσει του κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα... Άρα, άρα ναι. λοιπόν προσέξτε. Ναι. Η, η Ελλάδα λοιπόν προστατεύει και διαφυλάσσει την εθνική τη κυριαρχία. Από την άλλη μεριά έχει αναπτύξει σειρά διπλωματικών κινήσεων που φέρνουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όλο αυτό προφανώ στριμώχνει και εκνευρίζει την Τουρκία. Mm -hmm. Και ένα λόγο αυτή τη ρητορική, εμπριστική ρητορική από την πλευρά τη Τουρκία είναι αυτό. Μάλιστα. Mm -hmm. Κατηγορηθήκατε πάντω από την αντιπολίτευση και για τη δική σα ρητορική, όχι προσωπικά τη κυβέρνηση, ότι λέτε τι τελευταίε εβδομάδε ότι απομονώσατε πολιτικά τον Ερντογάν. Η αλήθεια είναι ότι ο Ερτογάν δεν έχει συμμαχίε αυτή τη στιγμή. Είναι απομονωμένο ο Ερτογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύτες ακούστε, θέλετε. θέλω να, να. γιατί πολλοί πηγαίνουν τώρα στο υποκειμενικό στοιχείο. Είναι φίλο ή δεν είναι φίλο ο Τραμπ, το συμπαθεί ή δεν το συμπαθεί ο Τραμπ. Μιλάει πάντα. Είναι φίλο ή δεν είναι φίλο τη Μέρκελ, το συμπαθεί ή δεν το συμπαθεί η Μέρκελ. Πάμε σε αυτά. Να δούμε πώ τοποθετούν τα κράτη. Τα κράτη τοποθετούν δια των δηλώσεών mm. του. Mm. Λοιπόν, δηλώσει State Department, δηλώσει Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώσει τη Γερμανία. Δεν συζητώ βεβαίω για τι δηλώσει τη Γαλλία. Όλα δείχνουν... Άρα, άμα χρειαστεί, θα είναι και αυτοί οι οποίοι δίπλα μα, υποτίθεται. Ε, προσέξτε. Το όλη δίπλα μα, επαναλαμβάνω, έχει μια διακύμανση. Ναι. Mm -hmm. ε, Παραδείγματο χάρη, η Γαλλία. Όχι φραστικά. Ε, επαναλαμβάνω. Ναι, έχει μια διακύμανση. Γιατί το λέω διακύμανση. Γιατί το δίπλα μα είναι οι κυρώσει. Ναι. Οι κυρώσει είναι από όλου. Ναι. Άρα, με αυτή την έννοια είναι δίπλα μα. Το δίπλα μα είναι η στρατιωτική παρουσία. Η Γαλλία έχει στρατιωτική παρουσία. Ναι. Η Γερμανία δεν έχει. Ε, δεν είναι αμυντική δύναμη. Mm -hmm. Ούτω ή άλλω δεν είναι αμυντική δύναμη, έτσι. Επομένω, μπορεί να έχει και να ήθελε να έχει, δεν μπορεί να έχει στρατιωτική παρουσία. Άρα στην πραγματικότητα, το Ισραήλ. Το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή ονοματίζουμε μία σειρά από χώρε οι οποίε είναι απολύτω συνταγμένε μαζί με την Ελλάδα. Mm -hmm. Μην το, το υποτιμάμε. Όποτε εσείς. ιστορικά συνέβη mm -hmm. αυτό, και λέω τώρα σε όλη τη νεότερη πολιτική και στρατιωτική μα ιστορία. Mm -hmm. Όποτε συνέβη αυτό, mm -hmm. δηλαδή η Ελλάδα είχε μαζί του συμμάχου, η Ελλάδα κέρδισε. Και όποτε ας... δεν συνέβη αυτό, η Ελλάδα έχασε. Για πάμε τώρα παρακάτω. Ε, παιδάκια έχετε δόξα και να σα ζήσουν και να είναι καλά. Ξέρετε πότε θα αρχίσουν στο σχολείο, Μήπω να μα πείτε και εμά. Όχι, δεν ξέρω. Θα αυτό που τα δικά ξέρετε μας. και εσεί. Ότι, αύριο, αύριο θα έχουμε ανακοινώσει. Δεν αργήσατε λίγο να μα πείτε ω κυβέρνηση τι γίνεται με τα σχολεία. Έχει η κυβέρνηση επισήμω έχει πει το 7. Υπάρχει ναι. ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένω θα επανεξεταστεί ημερομηνία. Ναι. Τα ξέρετε όλα, επομένω. Δεν ξέρουμε ναι. τίποτα Τα εμάς ξέρετε εμάς. όλα. Ξέρετε ναι. το 7. Ναι. Οι γονεί όλοι ξέρουμε το 7 και προγραμματίζουμε με βάση το 7. Αλλά μπορείτε να το πείτε. Εάν υπάρξει αλλαγή, δηλαδή. ναι. θα το ακούσουμε αύριο. Σημερίζετε την άποψη ότι δεν τρέχει τίποτα από το 7 στο 14? Η, γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι η κυβέρνηση ήταν προετοίμαστη. Ακούσαμε μάλιστα και σχόλια και δηλώσει ότι δεν ήσασταν σε τίποτα έτοιμοι και δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για να ανοίξουν τα σχολεία στι 7. Γι' αυτό και το πάτε στι 14. Τι απ' όλα ισχύει, Εγώ νομίζω ότι εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι ότι κοιτάνε τον αριθμό των κρουσμάτων και κοιτάνε επιδημιολογικά δεδομένα. Και κοιτάνε την mm. πιθανή επίπτωση από το άνοιγμα των σχολείων και θέλουν να εξετάσουν αυτά. Τώρα θα μου πείτε, μια εβδομάδα παίζει ρόλο. Η απάντηση είναι ότι προφανώ παίζει ρόλο. Μάλιστα. Mm -hmm. ε, τώρα στα δικά σα τα θέματα, είστε στην ευχάριστη θέση. Το διάβασα προηγουμένω με μεγάλη χαρά, η αλήθεια είναι και εγώ ω Έλληνα. Mm -hmm. Ότι τα αγροτικά προϊόντα έχουν αρχίσει στι εξαγωγέ και πάνε πραγματικά τρομερά. Θα ενισχύσετε με κάποιο τρόπο του ε, παραγωγού να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα και κυρίω να μην είναι συγκυριακή αυτή η αύξηση των εξαγωγών. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ορισμένα πράγματα στην πολιτική μα έχουν αρχίσει και φαίνουν ότι δουλεύουν. Αν θυμάστε, το βασικό που κάναμε ω βασική πολιτική επιλογή είναι ότι αρνηθήκαμε την λογική των οριζόντιων ενισχύσεων μέσα στο, στην κρίση. Ναι. Και είπαμε ότι θα κάνουμε στοχευμένε ενισχύσει. Οι στοχευμένε ενισχύσει γιατί γίνονται, γιατί μα επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά χρήματα και αρκετά χρήματα εκεί που πραγματικά πλήττονται καλλιέργειε, ώστε να στηρίξουμε τι καλλιέργειε και να μπορούν να συνεχίσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει και δουλεύει. Βεβαίω, από εκεί και πέρα, κανεί δεν πρέπει να υποτιμά την τεράστια δουλειά την οποία κάνουν οι Έλληνε παραγωγοί, οι αγρότε μα. Ε, γιατί κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Και, αυτή και, η δουλειά, και πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί έχουμε μια φορά Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπω είναι αυτό, βλέπετε ότι έχει αρχίσει και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επομένω, έχουμε μεγέθυνση των εξαγωγών. Βεβαίω, οφείλω να πω ότι αυτό δεν υποτιμώ και το εξακολουθώ να παρακολουθώ την κρίση των τιμών. Σε ορισμένα προϊόντα, ναι, μεν έχουμε μεγέθυνση των εξαγωγών, αλλά, αλλά οι τιμέ είναι χαμηλέ. Επομένω, αυτό είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε, το παρακολουθούμε και εκεί που τιμές. θα χρειαστεί να παρεύουμε για να ενισχύσουμε, το κάνουμε. Πότε θα πληρώσετε τα κοινοτικά κονδύλια των αγροτών και πότε θα δοθεί η αποζημίωση στου κοινοτρόφου λόγω COVID-19, μόλι τώρα το ερώτημα. Πολύ το COVID-19, κτηνοτρόφοι, εκκρεμή στο Γενικό Λογιστήριο. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την απόφαση. Έχουμε, δηλαδή Δεν έχουμε διαφωνία, α το πω, ω προ τα ζητήματα mm -hmm. τη τιμή στο Γενικό Λογιστήριο. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα υπογραφεί η απόφαση στο Γενικό Λογιστήριο για να προχωρήσει να σηκωθεί η πλατφόρμα από όπου θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά του. Κορυνθεία, πυρκαγιέ. Μα έχουν πάρει τηλέφωνο οι αγρότε από την Κορυνθεία. Λένε πότε θα πάρουν τι αποσμοιώσει του από τι πυρκαγιέ. Λοιπόν, για τι πυρκαγιέ, όλε τι πυρκαγιέ, γιατί είχαμε και στην Κορινθία και στην Ανατολική Μάνη. Η διαδικασία είναι ελγά ε, και ό,τι έχει καταστραφεί από πλευρά κεφαλαίου θα μπει στη διαδικασία των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, εκτιμήσει και επομένω προχωράει η διαδικασία του καταμέτρηση. Αν πάνε με το σύστημα του Ελγά, θα πάρουν όποτε παίρνουν στον Ελγά. Δηλαδή, το, θα δούμε τη ζημιά και αυτό πηγαίνει στο εξάμεινο του επόμενου. Πολύ λεφτά ζητάνε έτσι. έτσι αποζημίωση πατάτα λέει για τον COVID τώρα. Αυτό <laughs> έχουμε πει ότι θα πάρουν αποζημίωση. Πατάτα είναι στα αγγλικά. Είναι μέτρα πολλά, θα σηκώσουν από το πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη. Η πατάτα θα ενισχυθεί. Yeah. Είναι, 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 είναι ένα κλάδο ο οποίο, ναι, μεν δεν βγαίνει στο προσκήνιο, δεν ακούγεται μπροστά, δεν παίζει πρώτη είδηση, αλλά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Όχι, εδώ, κόσμος. εδώ, παίζουν, είναι φίλοι μα εμά ναι, οι άνθρωποι. Όχι, και όπω είπαμε, θετικό. πρέπει να στηριχθεί και η πρέπει πρωτογενείς... να αφιερώνεται το πρώτο χρόνο. πρέπει να σα πω ότι μα βλέπουν και το τρακτέρ τα σύγχρονα μέσα, γιατί έχουν βάλει και τηλεοράση. Πολύ σωστά. Ναι. Τα καινούργια, η εκμηχάνηση, η μετασχέδια βελτίωση, αυτά τα οποία τρέχουν τώρα και επίση θα σηκωθούν μέσα στη βδομάδα προκειμένου να πάρουν λεφτά από εκεί. Κλείνοντα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και πρέπει να φύγετε κι εσεί. Θα δούμε φάρμες τύπου Ολλανδίας ή Ισραήλ στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο το δομικό έχει πολλά θέματα. Το βασικό τη θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρέ και κατατιμημένε ο, ο αγροτικό κλήρο. Αυτό δεν είναι εύκολο να αναστραφεί. Θέλει χρόνο, θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά και κυρίω θέλει του παραγωγού μα να οργανώνονται. Για μένα, η απάντηση στον κατατιμημένο και μικρό κλήρο είναι οι οργανώσει παραγωγών. Ε, συνεταιρισμοί δηλαδή. Συνεταιρισμοί. Ή, ή με συνετερισμοί. τη νέα τη μορφή που είναι πιο ευέλικτη και αν Εντάξει, θέλετε. Πείτε, το δεν είναι κακό να πείτε συνεταιρισμοί. Όχι, γιατί.